Εδώ πρέπει να αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία. Στον αγώνα που δίνει η κυβέρνηση για τη συζήτηση του χρέους και όπου έχει πλέον σε όλη την Ευρώπη υποστήριξη. Mm-hmm. Δείτε δηλώσεις Ευρωπαίων παραγόντων, δείτε δημοσιεύματα εφημερίδων που κάθε άλλο παραφιλικά είναι προς τη χώρα μας ή προς την κυβέρνησή μας, ειδικά προς την κυβέρνησή μας, σε ποιον αποδίδουν την ευθύνη για τη μη επίτευξη συμφωνίας χτες. Μόνο η Νέα Δημοκρατία έρχεται να στηρίξει τις απόψεις ακραίων κύκλων που ρίχνουν την ευθύνη στην κυβέρνηση. Και εδώ μπαίνει το πολιτικό ερώτημα. Κατά την άποψη της Νέας Δημοκρατίας ή κατά τη δική σας προσωπική άποψη, γιατί εγώ με χαρά σας έχω δει στο παρελθόν, έχετε διαφοροποιηθεί από διάφορες ακραίες απόψεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν διαφορώ από απόψεις, από τόνους και τρόπους. Από τόνους. Το χαίρομαι εγώ αυτό. Η άποψη της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι για ό,τι έγινε χτες η ευθύνη είναι στην ελληνική κυβέρνηση ή είναι σε ακραίες απόψεις μέσα στην Ευρώπη που θέλουν μία άλλη ρύθμιση του χρέους. Εμείς χτες, προκειμένου να πάρουμε μία κακή λύση για το χρέος, επιλέξαμε να πάμε αυτή τη συζήτηση σε ένα επόμενο στάδιο. Και το είπε με σαφήνεια ο κ. Τσακαλώτος να βγει έξω. Κύριε Αλεξιάδη, εχθές ο πρόεδρος του κόμματος. Μην με ακρηγορήσετε όμως για να πάω στον κ. Σκανδαλίδη. Μια φράση. Εχθές ο πρόεδρος του κόμματος, μιλώντας σε μια δημόσια τοποθέτησή του, είπε, μόνο είναι μέσα εισαγωγικά, αν θέλετε, σχεδόν ακριβώς ό,τι είπε, λέω, ότι εύχομαι να υπάρξουν θετικές εξελίξεις για το θέμα του χρέους. Επομένως, δεν μπορείτε να το λέτε αυτό, ότι εμείς χερέκακα βλέπουμε το πολύ αρνητικό χθεσινό αποτέλεσμα και σας λέω προσωπικά, αλλά και όλη η παράταξη, δεν χαίρεται, διότι είμαστε και μια παράταξη που διαχρονικά βάζουμε μπροστά το εθνικό συμφέρον. Εγώ ρώτησα ποιος θεωρείται ότι έχει την ευθύνη. Αλλά πείτε μου, σε σχέση με αυτά που καλλιεργήσατε ως εντύπωση, λίγο πριν από την ψηφοφορία, ενδεχομένως για να πείσετε τους βουλευτές σας να ψηφίσουν το σφαγιαστικό πακέτο μέτρων το οποίο ψηφίστηκε, έχουν καμία σχέση με αυτό που συνέβη? Εάν τα πιστεύατε. Και εγώ πρέπει να κάνω μια διαπίστωση. Άλλο σας ρώτησα, κύριε Κομισάρη. Ναι, νομίζω ότι δεν είχε δίκιο. Απαντάτε. Κατά τη γνώμη σας, ποιος έχει την ευθύνη, διότι το ότι δεν υπήρξε χθες συμφωνία, η ελληνική κυβέρνηση ή ακραίες απόψεις σε επίπεδο Ευρώπης? Ποιος έχει την ευθύνη? Και οι δύο. Και δεν σας απαντάω διπλωματικά τώρα. Και οι δύο, διότι όσον αφορά την ελληνική κυβέρνηση, οι συνεχείς καθυστερήσεις έχουν πλήξει την αξιοπιστία και επομένως δεν είναι ένας συνομιλητής που παράγει αξιοπιστία, αντιθέτως καταναλώνει αξιοπιστία. Και από την άλλη πλευρά είναι γνωστή η διαπάλη Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Γερμανών για τη ρύθμιση του χρέους. Όμως η βιωσιμότητα του χρέους έχει πολύ επιδεινωθεί τα δύο τελευταία χρόνια. Βεβαίως είναι δύσκολη η ρύθμιση του χρέους όταν τα τελευταία δύο χρόνια η επιδείνωση του χρέους είναι. Θα συζητάμε για το χρέος για τα επόμενα πολλά χρόνια, κύριε Κουμουτσάκο.